Εδώ είμαστε και πάμε να ξεκινήσουμε την πολιτική μας συζήτηση. Αρχικά με τον Βασίλη Κόκαλη, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργό. Γεια σας κύριε Κόκαλη. Γεια σας κύριε Πολύζο. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Τι συμβαίνει στον ΣΥΡΙΖΑ? Θέλω να πω ότι νιώθαμε ότι μετά από τη διάσπαση τα πράγματα είχαν περάσει σε μια περίοδο που όλοι αγωνίζεστε για να κάνει το επόμενο βήμα προς την ανάταξη ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλα αυτά που συνέβησαν αυτές τις ημέρες, μια πολεμική που είδαμε πρωταγωνιστές που τους είχαμε δει να είναι ειρηνοποιοί, βλέπω Όλγα Γεροβασίλη όλο το προηγούμενο διάστημα, δείχνουν ότι δεν έχει τελειώσει, δεν έκλεισε ο κύκλος της εσωστρέφειας των ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Πολύζο, πράγματι το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία εξ αφορμής ενός ερωτηματολογίου το οποίο ανήρτησε ο Στέφανος. Λοιπόν, τώρα νομίζω θα σας ακούμε καλύτερα, κύριε Κόκαλη, ελάτε. Κύριε Πολύζο, έλεγα για το ερωτηματολόγιο το οποίο προκάλεσε... Που ανέβηκε στην πλατφόρμα του iSyriza πριν το συνέδριο. Εκεί που διαφώνησαν ήταν ότι αυτό θα το διαμόρφωνε το συνέδριο, ότι βιάστηκε δηλαδή ο κύριος Κασελάκης να βάλει αυτά τα ερωτήματα πριν το συνέδριο. Όχι, βιάστηκαν κάποιοι να βγάλουν κάποια συμπεράσματα διαφορετικά. Μάλιστα. Όσον αφορά το σκοπό του ερωτηματολογίου. Διότι το ερωτηματολόγιο σκοπό είχε να ενημερωθεί ο πρόεδρος και τα όργανα του κόμματος για την άποψη των μελών που έχουν ψηφίσει τα ενεργά μέλη του ΣΥΡΙΖΑ για κάποια βασικά θέματα που απασχολούν το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και κάποιοι βιάστηκαν να το θεωρήσουν αυτό ως ένα απολύτως θεμητό, ένα εργαλείο άσκησης της πολιτικής. Και ειλικρινά, κύριε Πολύζο, δεν μπορώ να καταλάβω το επιχείρημα για ποιο λόγο είναι κακό να ρωτάμε την άποψη των μελών του κόμματος. Αν δεν ρωτήσουμε τα μέλη του κόμματος, ποιον θα ρωτήσουμε? Πάντα με σεβασμό βέβαια στα όργανα. Γι' αυτό και επαναλαμβάνω, κάποιοι βιάστηκαν, αλλά από ό,τι φάνηκε ανασκεύασαν. Και ξεκινάμε αύριο το συνέδριο με τις καλύτερες πλέον προοπτικές. Θεωρώ ναι. Το θέμα... Όχι, εγώ περίμενα να πείτε με τις καλύτερες προϋποθέσεις, γιατί οι προϋποθέσεις δεν είναι οι καλύτερες. Δηλαδή, εκτός αν είναι σαν τα ζευγάρια που ξέρετε, τώρα θα το κάνω λίγο ακατάλληλο το περιεχόμενο, αλλά που μετά από έναν καυγά κάνουν τις καλύτερες αγκαλιές, ας το πω έτσι. Ναι. Νομίζω, ακούστε, ήταν πράγματι μια στιγμή η οποία έδειξε εσωστρέφεια, όχι όμως με ευθύνη του Προέδρου, επαναλαμβάνω. Και ο Πρόεδρος θα κριθεί, όλοι μας θα κριθούμε. Και στο κάτω-κάτω, κύριε Πολύζο, ο Πρόεδρος έχει δικαίωμα να παίρνει κάποιες πρωτοβουλίες, πολύ περισσότερες από ό,τι έχει ο βουλευτής ή το στέλεχος. Ναι, αλλά σου λέει εμείς είμαστε ένα αριστερό κόμμα και η συλλογικότητα έχει άλλη αξία από ένα άλλο πιο αστικό κόμμα. Ακούτε, δεν θα γινόταν η ίδια γκρίνια... Γιατί δεν ο θα Αλέξο γινόταν Τύπρας, όχι η ίδια καμία γκρίνια αν το έκανε αυτό ο Μητσοτάκης, ας πούμε, στο κόμμα, γιατί Πολύζο, είναι άλλη κουλτούρα του κάθε κόμμα. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Ο Αλέξο Τσίπρας όταν έβαλε δίπλα από τη λέξη ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ρώτησε κανέναν? Ρώτησε? Όχι. Άρα λέτε καλά κάνει και χτυπάει τη γροθιά στο μαχαίρι. Βεβαίως, ο πρόεδρος σας κάνει, για να βάλει τα όρια του. Βεβαίως, διότι η εντολή στις εκλογές πριν 6 μήνες ήταν σαφέστατη. Αλλαγές και ανανέωση στο κόμμα. Το κόμμα έχασε 2 φορές, έχασε με μεγάλη διαφορά, πράγμα που σημαίνει ότι κάποια πράγματα ήταν και πιθανόν να είναι λάθος. Συνεπώς πρέπει να αλλαχτούν. Πρέπει να αλλαχτεί η οργάνωση του κόμματος, πρέπει να αλλαχτεί το ύφος, πρέπει να αλλαχτεί ο προγραμματικός λόγος και σε αυτά απίθυνε στη βάση του κόμματος το ερωτηματολόγιο ή αναγνωρίζει ως εργαλείο πολύτιμο για τη διαμόρφωση της πολιτικής. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω πού ήταν το μεμπτό σε αυτή την κίνηση του Κασελάκη. Να σας πω γι' αυτό και απείλησε με αναβάπτιση της εντολής. Χθες το ξεκαθάρισε.
ή με στηρίζετε ή πάμε σε εκλογές στο συνέδριο από τα μέλη, ξεκάθαρα πράγματα. Και τελικά υπάρχει η εμπιστοσύνη, η επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης από την πολιτική γραμματεία. Πρέπει, κύριε Πολύζο, η κοινωνία τα βλέπει και είτε γελάει είτε εκνευρίζεται. Πρέπει επιτέλους να αφήσουμε πίσω την εσωτρέφεια. Έχουμε πολλή δουλειά και μόνο δουλειά να κάνουμε. Δουλειά μας είναι να κάνουμε αντιπολίτευση για τα αγροτικά, για τους φοιτητές, για τους συνταξιούχους, για την ακρίβεια, για πάρα πολλά θέματα. Δεν είναι η εικόνα αυτή το να, με κάποιες αφορμές να τίθεται θέμα, έστω και υποψία ηγεσίας. Μάλιστα. Λοιπόν, εσείς λέτε ότι θα μπουν πιο στερές βάσεις μετά το συνέδριο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Παραμένει ο στόχος σας να έχετε ένα καλό ποσοστό στις ευρωεκλογές? Και το καλό ποσοστό το ορίζει η κακή επίδοση των εθνικών εκλογών, δηλαδή να είναι πάνω από αυτό το 18 περίπου τις 100 που πήρατε στις εθνικές εκλογές? Νομίζω ότι όσο καλύτερα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τόσο πιο καλά θα είναι για όλους μας που θα δώσουμε αυτή τη μάχη, είτε είμαστε βουλευτές, είτε είμαστε ευρωβουλευτές, είτε υποψήφιοι ευρωβουλευτές, είτε μέλη. Ένα ποσοστό της τάξης, το 17%, σίγουρα θα είναι απολύτως ικανοποιητικό, δεδομένου ότι έγινε μια διάσπαση προς τη νέα αριστερά. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως Προοδευτική Συμμαχία, με πρόεδρο τον Στέφανο τον Κασελάκη, απευθύνεται, κύριε Πολύζο, αυτό είναι πολύ σημαντικό και αυτό θέλει να κάνει ο πρόεδρος, απευθύνεται σε όλη την κοινωνία, απευθύνεται στους ψηφοφόρους όλων των κομμάτων. Δεν θέλει να το περιορίσει το κόμμα. Κοιτάξτε, αυτό το έχουμε καταλάβει, ότι θέλει να το ανοίξει το κόμμα. Σωστά. Το θέμα είναι ότι ο πυρήνας του, που αποτελείται από αριστερούς, κλωτσάει σε αυτό. Το λέω σε έναν άνθρωπο που δεν είχε αριστερή ταυτότητα. Ακούστε, έτσι, πήγε σε ένα κόμμα που αντέχει και άλλες ιδέες και άλλες απόψεις. Κύριε Πολύζο, εγώ στο κόμμα που πήγα δεν πήγα ούτε για την ταμπέλα, ούτε μου αρέσουν οι ταμπέλες, και δεν έβαλα ποτέ ταμπέλα, ποτέ, και ούτε πρόκειται να βάλω. Αυτά πείτε τα σε αυτούς που στο κόμμα σας θέλουν να βάλουν. Ακούστε, ταμπέλα, εγώ πήγα με την ψήφο των να το λέει στο κούτελο που λένε, που με τιμήσανε. Σήμερα η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από ταμπέλες, σήμερα η κοινωνία έχει ανάγκη από απαντήσεις, τα προβλήματα την οποία την απασχολούν. Η κάθε κατηγορία πολιτών ρωτάει εμάς, τον βουλευτή, τον αρχηγό, άλλους βουλευτές, ποια είναι η λύση που έχετε για τα χρέη, για τα δάνεια, ποια είναι η λύση που έχετε για το αγροτικό. Ελάτε να πάμε και στα υπόλοιπα, ελάτε λίγο γρήγορα. Αγρότες, τι γίνεται με τους αγρότες? Σήμερα οι αγρότες έφυγαν από το Σύνταγμα τα τελευταία τρακτέρ. Όχι, τι γίνεται, τι γίνεται από εδώ και πέρα? Πιστεύετε θα πάρουν κάτι ακόμη ή θα γυρίσουν με ό,τι πήραν από την κυβέρνηση? Από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση δεν είναι διατηρημένη ούτε να δώσει, αλλά ούτε και να προχωρήσει και σε θεσμικές πρωτοβουλίες για την αποκατάσταση των αδικιών που έγιναν. Όπως ποιες? Γιατί για παράδειγμα τη διάταξη για τον ειδικό φόρο την έφερε στη Βουλή. Ακούστε, εάν ρωτήσετε έναν κυβερνητικό βουλευτή ή κάποιον από την κυβέρνηση, ακούμε συνέχεια για την τροποποίηση της ΚΑΠ τις τελευταίες ημέρες. Εμείς πρώτα το είπαμε από τέλη Νοεμβρίου ότι θέλει τροποποίηση η ΚΑΠ. Εάν ρωτήσετε κάποιον από την κυβέρνηση σε ποια κατεύθυνση πρέπει να τροποποιηθεί η ΚΑΠ, συγκεκριμένα θα σας πει δεν γνωρίζω. Και είναι απολύτως λογικό να μην γνωρίζει, διότι δεν έχει γίνει καμία κουβέντα στην κυβέρνηση και από το Υπουργείο σε ποια κατεύθυνση θα αλλάξει η κοινή αγροτική πολιτική. Θα αλλάξει κάτι στα βοσκοτόπια και πώς? Θα αλλάξει κάτι με τα οικολογικά? Θα γίνουν μικρότερα? Θα γίνουν πιο ευέλικτα? Και πώς? Με ποιο τρόπο? Αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση δεν έχει σχέδιο, κύριε Πολύζο. Αυτό δεν είναι αντιπολιτευτική ρητορική. Δεν έχει σχέδιο συγκεκριμένο. Και ξέρετε, ο πρωτογενής τομέας θέλει ένα σχέδιο σε βάθος 20ετίας. Μάλιστα. Δεν θέλει σε βάθος ενός έτους ή δύο ετών. Ελάτε να κλείσουμε. Μια σοβαρή εθνική αγροτική πολιτική θέλει τουλάχιστον 20 χρόνια ανεξαρτήτως κυβερνήσεων. Ελάτε να κλείσουμε με την Εξεταστική Επιτροπή.
Εσείς, ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή και το ΠΑΣΟΚ, φύγατε από την Επιτροπή. Εξέδωσε, δεν έβγαλε επίσημη ανακοίνωση, αλλά είναι αυτό, ο κύκλι της πλειοψηφίας λένε αυτά, που είχε στο επίκεντρο κριτική για εσάς. Για την τούρτα για την οποία επιπλήξατε, λέει, έναν από τους μάρτυρες, για το πώς φερθήκατε στον κύριο Καραμαλή για την αποχώρησή σας κατά την εξέτασή του κλπ. Κλπ. Το τι συμβαίνει στην Επιτροπή, επειδή το έχουμε πει από πολύ καιρό, θα το δούμε από εβδομάδα, στην επέτειο δηλαδή, από το τραγικό δυστύχημα, μην μείνουμε τόσο πολύ σε αυτό. Στην Επιτροπή θα γυρίσετε ξανά οι δύο μεγάλες αντιπολιτεύσεις ή όχι? Καταρχήν η Επιτροπή τελείωσε. Χτες η Νέα Δημοκρατία, δια του εισηγητού της, είπε ότι έκλεισε δεν θα τις εργασίες. Έκλεισε τις εργασίες. Στην πράξη εννοείται. Κύριε Πολύζο, μου δίνει την ευκαιρία να πω 2-3 πράγματα. Οι κύκλοι της Νέας Δημοκρατίας στοχοποίησαν εμένα, διότι προφανώς ήμουν πολύ ενοχλητικός στις ερωτήσεις προς τον κύριο Καραμαλή. Κύριε Καραμαλή, αφού γνωρίζατε με έγγραφα, με εξώδικα, γιατί δεν κάνατε κάτι για να αποτρέψετε το δυστύχημα? Αφού γνωρίζατε και από την Τρενοσέ από το 2021 και από τους μηχανοδηγούς που απέστειλαν εξώδικα, γιατί δεν κάνατε κάτι συγκεκριμένο για να διορθώσετε την έλλειψη των συστημάτων ασφαλείας που είχε όλο το δίκτυο? Και πώς μπορείτε, κύριε Καραμαλή, να κοιμάστε τα βράδια ήσυχος? Αυτή ήταν η ερώτηση που τον ενόχλησε. Και χτες έγινε κάτι το αδιανόητο, κύριε Πολύζο. Χτες έβαλαν τέρμα στην εξαστική πριν έρθει η δικογραφία από τον επέτειο ανακριτή. Αυτό είναι αδιανόητο. Να μάθουμε ποιος έδωσε εντολή στον κύριο Αγοραστό να μπαζώσει τον τόπο του δυστυχήματος. Έχετε σχόλιο για τον κύριο Αγοραστό που υπέβαλε υπόμνημα και δεν δέχτηκε ερωτήσεις? Ακούστε, από τη στιγμή που είπε ο ίδιος ότι ασκεί το δικαίωμα σιωπής, είναι σεβαστό από τον νόμο και υποχρεωτικό. Δεν επιθυμούσε ερωτήσεις, καμία ερώτηση. Όταν κάποιος είναι κατηγορούμενος... Μα δεν λέμε ότι ήταν παράτυπο αυτό που έκανε. Ακούστε. Λέω, αν έχετε σχόλιο, πολιτικό σχόλιο. Έχω ένα σχόλιο το εξής. Ότι είναι αδιανόητο να μην δίνει απαντήσεις και στους συγγενείς αλλά και στο ελληνικό λαό ποιος και γιατί του έδωσε την εντολή να μπαζώσει τον τόπο όπου βρέθηκαν ίχνη οστών και βρέθηκε και ξυλόλιο και άλλου είδους υλικά. Αυτά τα θέματα ενόχλησαν τους κύκλους της Νέας Δημοκρατίας, διότι εγώ προσωπικά τα ανέδειξα και θα τα αναδείξω ακόμη περισσότερο, κύριε Πολύζο, διότι πρόκειται για ένα εθνικό έγκλημα και οφείλουμε στον ελληνικό λαό ξεκάθαρες, ειλικρινείς και όσο γίνεται πιο κρυστάλλινες απαντήσεις. Ευχαριστούμε, κύριε Κόκαλη. Εγώ γεια ευχαριστώ σας. Για την φιλοξενία. Καλό απόγευμα. Γεια σας.